Ξεκινήσατε. Λοιπόν, το commentary επέστρεψε. Professional commentary εδώ πέρα. Τι λέει το chat? Είναι δύσκολο να βρεις καλή αλμυρή μπουγάτσα. Μάλιστα. Ωραία. Και on that note, μισό λεπτό να απαντήσω εδώ πέρα στο Viber στο πρόβλημα, γιατί είναι λίγο πιο σημαντικό από να κάνω commentary στους μαλάκες. Καβάτς Μέλκος. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, κλασικό Έλκος Ίσα. Big rivalry. Το El Clásico πλέον της Ελλάδας εδώ πέρα. Το οποίο από τότε που φύγαμε από το Greek Dojo, στην ουσία ο Ίσα το έχει κερδίσει νομίζω όλες τις φορές. Κατά κράτος. Ήταν Dojo Gears. Αλλά ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ναι, ο είχε κερδίσει όλες τις φορές τον Greek Dojo αντιστοίχως, έτσι. Είμαι ένα grudge match εδώ για το ποιος ήταν ο καλύτερος. Ας ξανααναφέρουμε βεβαίως ότι το matchup είναι εκπληκτικά υπέρ του Κώστα Μέλκου. Κάθε πάλι είναι δύο. Fox. Ωραία, τους μάτσες εδώ. Το website. Πολλά request για μάνι μας από Ιστα. Μάλλον δεν λέγει αφού του έχει δώσει τόσα πολλά λεφτά πλέον βάζοντας το price που για το repair, πάει να το βγάλει πίσω. Πάει να το βγάλει πίσω. Ωραίο φόλου να έχω έρευνα. Μάτσομα, nice edge guard. Με το tip της μπότας, το καπετάνιο. Λοιπόν, είναι tense το match, γιατί φαίνεται να καταλάβεις ότι ο Ίσαρ δεν θέλει να χάσει το πρώτο game. Είναι ψυχολογικό. Φαίνεται από τον τρόπο που παίζει. Έχει τελείως αγόπ και αυτό είναι το πρώτο τέλος του πρώτου game. Ναι, όπως έλεγα, έχει τελείως διαφορετικό playstyle όταν θέλει να κερδίσει πραγματικά. Άγιο μου κάμερα, τι παίζει. Νομίζω πριν καθόμουν εκεί και ήταν ok. Counter pick Dreamland. Πέφτει κάτω σαπλώνει με το side pick. Σωστό counter pick. Ναι, ο Φορτς δεν το βγάζει πάνω με τίποτα. Γύρω στα 150 εδώ. Δεν βρίσκει το Edgar και θα το πληρώσει. Το που φοβάμαι είναι μην τον δω σε λίγο να γυρνάει σε Falco. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το matchup δεν νομίζω να κέρδισε ούτε μία φορά από Falco. Όχι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλες τις φορές που έχει κερδίσει δεν έχουν το βέβαια stats. Τάφο stats. Ναι, χρειαζόμαστε ένα τάφο κίνητσε εδώ πέρα. Ήταν να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα. Κάποιο τύπου database, αλλά δεν έγινε ποτέ. Φύγαμε κι από εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκα τελικά. Όχι, έγιναν μετά τα διάφορα σκηνικά εκεί πέρα με το Dojo και... Yeah.
στον Wizard. Στον δικό του counterpick, δεν είναι καλό αυτό. Πήγε πολύ πίσω. Παίζει αρκετά aggressive. Μάλιστα τόσο λοιπόν το take through, σε αυτά τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον. Μάλλον βαρέθηκε να χάνει τόσο καιρό. Ωραίο take. Είχαμε ένα 6-0 τελευταία φορά. Αυτό να ήταν 6-0, πώς φύγεις νωρίς. Α, αφού έφυγα. Ωραίο, έτσι κάτι άλλη μια φορά. Και χάνε τον Ιτσιμπίλ, τι θα είμαι στο frames. Πόσο, πόσο βγήκατε. Εκεί θα παίξετε. Λοιπόν, εντάξει, θα χάσετε ένα από τα winners. Τι είναι γίνει, winners semis. Ναι, ένα losers semis, αλλά δεν έγινε τίποτα. Εξακολουθεί να... Βέβαια, θα ήταν ενδιαφέρον μας. Δεν θέλει να περιμένετε το παίξει στο stream, ρε. Δεν θέλει να το παίξει στο stream, δεν είναι καλά. Δικαίωμά τους να είναι. Εντάξει, μπορώ να... Είναι κρίμα, βέβαια, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία του Cook να... Να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει upset. Σήμερα. Κερδίσει ένα νεκτό. Φρικάτς. Ένα νεκτό τριών παλιών παιχτών, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα. Παλιών με την έννοια το ότι αυτοί παίζουν πάνω από ένα χρόνο. Να είναι λύσο, όχι πολύ. Εδώ λίγο praise από τον Τέο Λάντερ για τον Nintendo Next. Με τελευταίο στόκ εδώ. 129, ψηλό recovery, καλό. Πάει για τα νέα approach. Sign waves and... Oh, side B! Για το... Ten situation εδώ, βέβαια... Ναι, ένα το 2-0. Ανακούφισε τον τελικό σου, κερδίζει από το counter pick 2-0. Δεν ξέρω αν θα ξαναπήγαινα εκεί για να θα επέλεγα κάποιο άλλο stage. Ποιο θα επέλεγες? Νομίζω μάλλον θα ξαναπήγαινα αν ήμουν ο Ισα. Η μόνη άλλη επιλογή... Τι παίζει? Δεν νομίζω. Θα δούμε Bowser Disrespect. Signature pick από Elko. Δεν νομίζω. Γελάει, το σκέφτεται. Δεν νομίζω. Θα δώσει πίσω momentum. Δεν νομίζω ότι ο Falco του είναι αρκετά on point αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το δούμε στα Grand Finals. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να δω με τίποτα. Είδαμε, δεν προσκάθηκε. Πήγε ο Ισαρ Falco. Falco is the FD. Ναι, δεν ξέρω. Έχουμε το Changer of Fox. Ναι. Falco αρκετά εύκολο. Για να δούμε. Μοιάζει να είναι on point. Ωραία ξεκινάει. Αλλά πάντα ξεκινάει ωραία. Σε αυτό το stage και τελικά... Αλλά τα laser power είναι το τελευταίο. Θα πρώτος με τον Derry συνήθως, dash attack. Nice, dash attack into... Απ' την παρά το γεγονός ήταν shielded. Φάνει το wave sign. Μάνης. Ωραία. Ναι, γενικά ομολογουμένως ο Falco έχει πολύ juicy combos από το dash attack του. Σε όλους τους χαρακτήρες. Πάει για το Western Hunt. Μπορεί να πάει για... Μπορεί να πάει για νέα, μπορεί να πάει για... Εσμάς όπως έδειξε τώρα, μπορεί να πάει για Uptilt. Αναλόγως με το DI έχει όψη για να κάνει κάποιος σχεδόν να πάμε. Ωραία, συνεχίζει το Pressure. Uptilt. Δεν είχε το κόμπι ο Βέλκος. Πολύ ωραίος τρόπος να κατέβει. Jump, στο side B και είναι καλό. Καλό cover. Φλαμπ το side B αντί για up B. Change grabs, όχι. Πάει για το up B. Διαβάζουμε λίγο τον αγωγό. Ναι, αυτό το dash attack είναι... Γιατί δεν γίνεται? Γιατί περνάει από μέσα στο συνήθως, εκτός αν το κάνει... Αν φεϊλάρει ο άλλος το spacing. Όπως το φεϊλάρει εγώ στο δικό μας μάτς, ας πούμε. Εγώ με τη σύγκο με αυτό το πρόβλημα. Περνάει ο άλλος και περνάει από μέσα σου. Περίεργο να δεις να κάνει dash attack πάνω από ό,τι συνήθως έκανε flap το boost grab. Dash attack θα δεις μετά από τα 50 όταν να κάνει tech chase, να κάνει 50%. Πάψε μας. Λοιπόν...
στο boost. Οπ. Ωραίο. Up from there. Πάλι γυμπά για το Edgar, σίγουρος. Έχουμε τρία να δούμε. Καλά πίλαρς. Βάλε κοκκίνα, έρθω τους. Δυστυχώς για τον Ίσαρ οποιοδήποτε κομμάτισμα και αν έχεις αυτό το match-up σε αυτή την πίστα είναι τίποτα. Ωραία, ωραία. Κάνε το περιμένει με sign. Πολύ ωραία πίλαρς. Is there mom will be. Κάνε πολύ το sign πάλι. Παίρνει ψηλά το bear. Ωραία movement. Θα μπει πάλι. Αρχόν γέτα από τον έλφος και κάνει το game. Μισό λεπτό να κάνω promote το stream εδώ. Πολύ ωραία. Και σηκώνει για το τηλέφωνο, έτσι. Instant disrespect. Πολύ καλό tech. Σηκώνει το τηλέφωνο. Παιδιά, συγγνώμη, θα σταματήσουμε λίγο το commentary. Κάνουμε λοιπόν αν πέφτει αλατάκι εδώ. Ξαναγυρνάει στον Captain Falcon. Συμφωνώ. Γιατί φυσικά ο Falcon τον έχει μόνο για την λεφτή. Δεν είδαμε καθόλου chain grabs από έλεγχο. Ναι, δεν είδαμε chain grabs. Γενικά ήταν. Το έπαιξε πολύ λάθος. Απλά έκατσε και έφαγε τα πύλα. Στην ουσία. Ούτε προσπάθησε να κάνει space με τα lasers ούτε τίποτα. Απλά τον έπιανε και τον έκανε πύλα. Τέσσερα στόξ με τον ίδιο τρόπο να χάσει. Τρέιν καλό για τον Ιντερνετ. Δεν έφαγε τέτοιο. Ωραίο νύχτα. Ευθεία. Ναι, πλέον τον έχει μόνο. Πίστηκε ότι πρέπει να τον έχει μόνο για τη Final Destination και στα άλλα μάτσες παίζει Captain Falcon γιατί ο Captain Falcon είναι πολύ καλύτερος από το Falcon. Why για τα mind games. Φεγγάρι το mind games. Εντάξει, δεν είχε και πολλές επιλογές εκεί πέρα, θα είχε 5 sign. Falcon παίζει, όπου έξω, κάνει το έξω. Ωραία. Και ο Throw, σωστό. Παραλίγο, εγώ για λίγο νόμιζα ότι θα το πιάσει. Πολύ ωραία από τον Έλκο. Δείχνει γιατί ο Fox ευνοείται σε αυτό το matchup. Δύσκολο στο πιστεύω ο ακόμα έτσι κατά το δεν ξέρω καν αν προσπάθησε. Θα ήταν μεγάλο κόλλα αυτό το νύχτα. Και το trade πολύ καλό ο Έλκος. Θέλω να πω στο έτσι Power Seam στον Νί. Άφθρο, πάει για τον Νί πάλι Tech Chase. Άφθρο, συνεχίζει. Roll έξω. Να πιέσει πολύ τον Νί. Και ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο. Κουνιέται λίγο το θρανίο. Πολύ βαρύ το setup. Υψηλό εξοπλισμό για το stream. Σταματάει τα πράγματα. Ένα laser πήγε για την Final Destination. Εγώ θα είχα συνεχίσει. Μπορούσε να κάνει άλλο ένα τουλάχιστον. Κάνει κι άλλο ένα side tech chase. Δεν έχουμε κάποια συνέχεια. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει ο Acer αυτή τη φορά σε σχέση με την προηγούμενη. Πολύ πιο safe. Ωραία options. Ωραία, ναι. Ο Medgar με το upper που κάνει εγώ. Ακόμα Angle. Εντάξει, φοβήθηκε το backer, το οποίο είναι λογικό. Το upper technology που κάνει για το Edgar και το είναι καινούριο. Ένα questionable side B. Ναι, δεν το χρησιμοποιούσε. Δεν το χρησιμοποιούσε από αυτές. Στο, καλό παιχνίδι για τον Μίστα. Πάει για τον Νι, gentleman. Edgar, καλό με τον backer, ένα. Μιουί, soft knee, και άλλο μπάκερ δεν μπορεί να μπει. Κάπου εδώ, ναι, τελειώνει. Strong μπάκερ το παιδί. Έχουμε 2-2. Πολύ ωραία, έδωσε πίσω πολύ το momentum. Πολύ δυνατό winners finals. Έδωσε πίσω το momentum στον Ίσα. Δεν είναι χαρούμενος γι' αυτό. Σκληρή κριτική. Σκληρή κριτική. Για το text. Where you at, πότε θα έρθεις Αθήνα. Να πάμε εκεί στη γεια σου τώρα. Τι? Ξέρω, δεν ξέρω τι παίξετε.
Dreamland, ναι, στο δικό σου. Dreamland και Battlefield είχε νικήσει. Και ξεκινάμε 45. Άλλες ανταλλαγές. Και τον Μπέρεψ μας. Πρώτο στόπ με 12%, ένα στόπ μπροστά. Σκοτώνει πολύ εύκολα εδώ ο Captain Falcon. Όχι, δεν νομίζω, είναι καλύτερη πιστεύω για τον Fox. Ναι, σίγουρα. Και το recovery του είναι χάλια εδώ, ομολογουμένως. Αλλά είναι μικρή πίστα και όταν έχεις δυνατές κινήσεις. Νόμι που είχε πολύ στραγγλή σε αυτό το μάτσα που καταγκάστηκε να πάει στο Fox. Δεν κέρδισε και έγινε 3-0. Βέβαια, ύστερα από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι αρκετά dominant αυτή τη στιγμή. Και κάπου εδώ θα αρχίσει το Banish. Δεν χάνει. Όλα τα σωστά όπως. Sign, σα sign, guys. Όλα τα σωστά όπως. Θα πάει για τον Ράνταλ. Ναι. Πρέπει να γυρίσει. Βαρύς ο Ράνταλ. Stomping to knee. Και τον disrespect. Χαμογελάει ο Ίσαρ. Ξέρει ότι το παιχνίδι είναι πολύ υπέρ του αυτή τη στιγμή. Έχει όλο το momentum. Θα πάει με ένα παιχνίδι έξω στο Grand Finals. Ο νικητής εδώ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ένα σαντ έξτρα. Εύση μας πάλι, όχι αυτή τη φορά. Ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Είπαμε. Προσέχει για το Σάιντς. Πάει, τρώει το disrespect. Γιατί μπαίνει. Ή τρώει 100% χωρίς πολύ. Και τα πατά κατ' το ledge. Καλή επιλογή, κάνει cover. Το recovery εδώ δεν μπορεί και να κάνει. Και κάπου εδώ, ναι. Είναι ο Ράνταλ εδώ, πάει για το Ράνταλ και θα σώσει. Χάνει το snipes ο Ράνταλ. Η μουσική λέει ακούγεται δύο φορές. Χαμηλώστε ρε. Θα πρέπει να χαμηλώσετε από την τηλεόραση βασικά, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, και είναι ένα στόχο μπροστά πάλι ο Ιζνερ. Πολύ καλό. Πολύ καλό κόμπο, δεν το είδατε εδώ. Φαντάζομαι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Pressure με τον Νιν, gentleman. Τον gentleman, ωραία. Πολύ ωραίο μπάκερ, καθώς κατεβαίνει. Καλύτερη πτωγή. Τον κρατάει μακριά. Φάνει το tech. Πιέζει με τον Νιν πάλι. Ωραίο tech. Risky business εκεί. Και τον Νιν στο τάκ. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα χάσει το stock. Το range του Grand Falcon σε τι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο μεγάλο είναι, απλά ευνοείται από το γεγονός ότι έχει. Ουuuu! Και έχουμε το 3-2! 3-2! Ρίσα, βλέπουμε για άλλη μια φορά. Κάνει το 3-game comeback. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό ο Έλκος. Ναι, τέλος πάντων, για να τελειώσω αυτό που έλεγα, ευνοείται πολύ από το γεγονός ότι το JC Grab του έχει τεράστιο momentum, οπότε το κάνει να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι το Grab. Αυτό.